Μία επιγραφή όχι στο ρατσισμό δεσπόζει στο γήπεδο του Αλμυρού. Είναι η πρεμιέρα της Τρίτης Εθνικής. Μέσα σε γιορτινό κλίμα και ένα κριτικό συγκρότημα δίνει ένα όμορφο τόνο στο παιχνίδι και η προθέρμανση των παικτών του ΑΟΑΝ σε ανάλογους ρυθμούς. Η είσοδος των δύο ομάδων, πρώτη αγωνιστική Αλμυρός εναντίον ΑΟΑΝ. Έκτο λεπτό της αναμέτρησης, ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους, εκτελείται κεφαλιά από τον ξενοκτιστάκι, άοντι μπάλα, πρώτη καλή στιγμή στο μάτς. 16ο λεπτό, κόρνερ από τον Παπαδόπουλο, Χανιωτάκης και δοκάρι, μεγάλη στιγμή για τους αγιονικολιώτες. Θα γίνει σέντρα από τον Τουγλή, από κοντά ο Αρεφαλάκης, άουτ στο 20. Τώρα ο Άγιος Νικόλαος σε μια στατική φάση, Πιθαρούλης από κοντά, άουτ. Πιέζει ο Αν στα τελευταία λεπτά. Το σούτ από τον Πλουσί στην εξωτερική πλευρά. Μια σέντρα. Κεφαλιά από τον Κουράκι. Out. 35ο λεπτό. Έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Αν. Με κομπίνα θα εκτελεστεί. Στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μαυρί είναι το γκολ. 0-1 για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Εκτελέστηκε με κομπίνα αυτό το φάουλ. Κόλλησε η άμυνα του Αλμυρού. Και ο Μαυρί στο δεύτερο δοκάρι. Θα κάνει το Αλμυρός ΑΟΑΝ 0-1 στο 35ο λεπτό το γκολ. Νέα ευκαιρία τώρα εδώ για τον ΑΟΑΝ. Μέσα στα καρή μπάλα θα περάσει παράλληλα. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ο Γαρεφαλάκης. Ο Μπένκο ενστικτοδός σε κόρνερ. Πατάει καλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλμυρός εδώ. Αντωνίου εξαιρετικός. Ο Μπένκο ασταθός. Γκολ από τον Πιερτζακόμι όμως ακυρώνεται. Με υπόδειξη του πρώτου βοηθού διαιτητή για offside υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους. Μετά το σούτ του Αντωνίου ο Πιερτζακόμι σκόραρε. Τον γκολ όμως ακυρώθηκε για υπόδειξη offside. Πιέζει ο Αλμυρός. Νέο σούτ από τον Αντωνίου. Out. Αντεπίθεση τώρα για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. Ο Νοκάι. Γκολ. Αλλά και πάλι έχουμε υπόδειξη για offside. Ακυρώνεται τον γκολ. Υπάρχουν δύο παίκτες στο έδαφος, όμως δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι. Χανιωτάκη σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η μπάλα μέσα στα καρέ. Χαϊντίνη, η μπάλα κοντράρι κόρνερ. Θεωρώ ότι πετύχαμε μια δίκαιη νίκη. Πολύ σημαντική βαθμή, σε πολύ δύσκολο γήπεδο. Μας βοηθούν και ψυχολογικά και βαθμολογικά εν ώψη της συνέχειας. Και εκεί που χρειάστηκε να υποφέρουμε, υποφέραμε όλοι μαζί. Κρατήσαμε το σκορ και οι τρεις βαθμοί μας δίνουν μεγάλη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Συνέχεια που σας φέρνει και στο κύπελλο Ελλάδας. Ένα μάτς έχει και ένα μεγάλο ταξίδι. Πάτε στην Κέρκυρα την Τετάρτη με την Λευκύμη. Μίλησε μας για αυτό το μάτς. Ναι, διαβολοβδομάδα. Εντάξει, εμείς από την αρχή της εβδομάδας είπαμε ότι βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα έγινε σήμερα εδώ στο Γάζι. Συγκέντρωση κάτω τα κεφάλια. Από αύριο καλή αποκατάσταση και Τετάρτη έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που ίσως συνεχίσει κάτι όμορφο. Ετοιμαζόμασταν τρεις μέρες για αυτή την πρεμιέρα. Επιτέλους ήρθε. Πιστεύω ότι δείξαμε πολύ καλά στοιχεία, ότι ήμασταν πολύ καλοί και ο αντίπαλος ήταν πιο τυχερός από εμάς.